Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε κολοκυθόπιτα γλυκιά. Έχουμε πάρει δύο κόκκινες κολοκύθες, περίπου 1.300 και οι δύο μαζί. Τις έχουμε βάλει στο blender και τις έχουμε τρίψει. Βάζουμε 1 κουτάλι κοφτό αλάτι, 1/2 στην άκρη μια μισή ώρα να βγάλει το κολοκυθί τα ζουμιά του. Έχουμε αφήσει μια μισή ώρα την κολοκύθα να βγάλει τα ζουμιά. Τα στίβουμε με το χέρι και βάζουμε την κολοκύθα μέσα στο σκεύος. Και παίρνουμε 120 γραμμάρια καρύδια. Θα τα βάλουμε στο blender και θα τα τρίψουμε. Μία λεμονίτα με ανθρακικό. 150 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. 100 γραμμάρια σταφίδες βιολογικές έχω πάρει εγώ, τις έχω πάρει και σε νερό να φουσκώσουνε. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. 4 γραμμάρια κανέλα. 10 γραμμάρια σουσάμι, 1 δαχτυλάκι του γλυκού κονιάκ και 4-5 βερικοκά αποξηραμένα και 4-5 δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι, τα οποία θα τα κόψουμε κομματάκια. Για να τα βάλουμε μέσα. ~70 γραμμάρια ηλιέλαιο και χωριάτικο φύλλο κρούστας. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 σαντιμέτρα. Έχουμε ανοίξει το μάτι στο 7. Και έχουμε βάλει την κολοκύθα μας. Θα την τσιγαρίσουμε λίγο για να φύγουν τα υπόλοιπα υγρά. Καθώς αρχίζει και τσιγαρίζεται, προσθέτουμε μέσα τη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε. Βλέπετε που βγάζει τα ζουμάκια της κολοκύθας.
όταν το κάνουμε στην άκρη και δεν έχει καθόλου ζουμάκι, είναι έτοιμο για να το βγάλουμε. Κλείνουμε το μάτι και το βγάζουμε και από πάνω. Έτσι όπως είναι τώρα, βάζουμε μέσα το καρύδι, το γαρίφαλο, την κανέλα, τη σταφίδα, τα βερίκοκα και το κονιάκ. Να κατέβουμε. Και τα αδειάζουμε μέσα στο μπολ. Έχουμε πάρει λοιπόν το χωριάτικο φύλλο κρούστας. Πρέπει να είναι 8 με 9 κομμάτια. Το ανοίγουμε. Δύο φύλλα στην αρχή. Λίγο ηλιέλαιο. Βάζουμε το μισό από ό,τι έχουμε. Το υλικό. Βάζουμε και λίγη λεμονίτα. Μουσική
βάζουμε όλη την υπόλοιπη γέμιση. Βάζουμε το σουσάμι. Και κόβουμε την πίτα μας. Έτοιμο. Και τώρα το βάζουμε να το ψήσουμε. Έχουμε πάρει το σκεύος 3,5 λίτρα 24 cm. Το έχουμε βάλει μέσα και παίρνουμε τον Αυγένιο. Ανοίγουμε στο πρώτο πεδίο. Βάζουμε 40 λεπτά. Και ανοίγουμε το μάτι στο 2. Και ανοίγουμε το μάτι στο 2. Στο πρώτο πεδίο. Και είναι έτοιμη η πίτα μας. Κλείνουμε το μάτι. Wow. Ωραία. Το αφήνουμε στην άκρη για να κρυώσει και όταν κρυώσει θα βάλουμε και μία κουταλιά της σούπας μέλι. Αφήνουμε την πίτα μας να κρυώσει. Και είναι καταπληκτικό. Μας κουβολάει κιόλας. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.